Λυπάμαι πολύ που δεν μπόρεσα να βρεθώ κοντά σας. Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση που μου έκανε να μιλήσουμε για αυτό το ωραίο θέμα, αυτή την ωραία προσπάθεια που γίνεται για μια έτσι, οργάνωση ενός εθνικού συστήματος διαλογής, ούτως ώστε να μπορούμε να μιλάμε όσο το δυνατόν περισσότερο και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο την ίδια γλώσσα. Θα πούμε λοιπόν ότι η ανάπτυξη της επίγουσας ιατρικής στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από μεγάλες καθυστερήψεις, ελλείψεις σε οργάνωση και σε προσωπικό και πολλές δηλειτουργίες, καθώς υπάρχει σαφέστατα έλλειψη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κυρίως στον αστικό ιστό της χώρας, αλλά μην ξεχνάμε ότι η υποστελέχωση και της επαρχίας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Η παροχή λοιπόν της σωστής φροντίδας στο σωστό ασθενή και στο σωστό χρόνο αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της επίγουσας ιατρικής και διεθνώς εξασφαλίζεται με διάφορες τεχνικές διαλογής τριάζ. Η επιτυχής λοιπόν ανάπτυξη ενός ενιαίου εθνικού συστήματος διαλογής είναι ένα βασικό βήμα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων περιουσιών, αλλά απαιτεί όμως κατανόηση και των πόρων του συστήματος, με αυτά που έχουμε δηλαδή να δουλέψουμε, και κυρίως κατανόηση της έντονης ανομοιομορφίας στη λειτουργία των ελληνικών ΤΕΠ. Το κάθε ΤΕΠ έχει διαφορετικό μέγεθος, δέχεται διαφορετικό όγκο ασθενών, έχει άλλο εφημεριακό καθεστώς, τελείως διαφορετική στελέχωση σε ειδικούς και σε ειδικευόμενους και σε νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό. Και ας μην ξεχνάμε και την ιδιόμορφη γεωγραφία, γιατί δεν πρέπει να αφήσουμε και απ' έξω τα νησιά μας. Για την ανάπτυξη λοιπόν ενός τέτοιου συστήματος απαιτείται η συνεργασία πολλών εμπλεκομένων φορέων, συμπαραλαμβανομένων και των σχετικών επιστημονικών εταιριών, διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και τη στήριξη κεντρικά από το Υπουργείο Υγείας, τη συνεργασία και των διοικητών των νοσοκομείων μας και των υπολείπων βαθμών διοικητικών υπηρεσιών, αλλά και των υγειονομικών περιφερειών. Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος διαλογής προσαρμοσμένου στις ανάγκες της χώρας, καθώς και στις τοπικές ανάγκες του κάθε νοσοκομείου, ώστε να βελτιωθεί η φροντίδα όσων πάσχουν από χρονοεξαρτώμενες καταστάσεις και νόσους. Η ανάπτυξη της όποιας πρότασης από την παρούσα Επιτροπή βασίζεται στην ανάλυση διαφόρων επιστημονικών δεδομένων, στη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια θα υποβληθεί σε δομημένη διαβούλευση με επικοινωνίας με διάφορους επιστήμονες. Στη συνέχεια θα γίνουν σχετικές διορθώσεις για να γίνει μια τελική πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί από εξωτερικούς αξιολογητές που ενδεχομένως έχουν και εμπειρία στην επίγουσα ιατρική και ας δουλεύουν κάπου αλλού. Πρέπει λοιπόν να φουγκραστούμε όλες αυτές τις ανάγκες που υπάρχουν για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις διάφορες έτσι διαμορφωμένες καταστάσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στα επίγοντα. Θα ακολουθήσει τότε η πιλωτική εφαρμογή της προτινόμενης λύσης με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στη συνέχεια θα τεθεί σε εφαρμογή από τα νοσοκομεία και από τα κέντρα υγείας της χώρας που παρέχουν υπηρεσίες επίγουσας ιατρικής. Η πρόταση θα περιλαμβάνει το σύστημα διαλογής που θα προτιμήσουμε και θα αξιολογήσουμε καλύτερα, τη διαδικασία με την οποία αυτή προέκυψε και την τελική του βέβαια τεκμηρίωση. Θα υπάρξει ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης και μια πρόταση οργάνωσης εκπαίδευσης του υγειονομικού προσωπικού της χώρας με πιστοποιημένα σεμινάρια. Η πρόταση για τακτική επανεκτίμηση, υποστήριξη της εφαρμογής με δραστηριότητες που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν και την ανάπτυξη της εθνικής εφαρμογής του συστήματος διαλογής, θα εφαρμόζει τον προτινόμενο αλγόριθμο και θα έχει τη δυνατότητα να συλλέγει πληροφορίες από δημόσιες βάσεις δεδομένων υγείας. Θα διασυνδέεται λοιπόν με την ΙΔΙΚΑ και με τον Εθνικό Φάκελο Υγείας, ούτως ώστε να επικοινωνεί και με τα τοπικά συστήματα ηλεκτρονικού φακέλου υγείας του ασθενούς και του κάθε νοσοκομείου, και ίσως χρησιμοποιήσουμε και τη βοήθεια συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης για να γίνουμε καλύτεροι και το σύστημα αυτό να γίνει πιο αποτελεσματικό. Άρα λοιπόν θα κάνουμε όλες αυτές τις προτινόμενες διαδικασίες, καθώς γνωρίζουμε ότι τα ΤΕΠ λοιπόν είναι οι πιο κρίσιμες δομές του ΕΣΥ που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ιατρική φροντίδα σε ασθενείς με επίγουσες ιατρικές καταστάσεις. Η διαλογή είναι η διαδικασία της ιεράρχησης των ασθενών με βάση τη σοβαρότητα της κατάστασής τους και τον επίγοντα χαρακτήρα των ιατρικών τους αναγκών. Η σωστή διαλογή είναι βασικό συστατικό της διαδικασίας έγκαιρης παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας στα ΤΕΠ. Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι οι ασθενείς που προέρχονται στα ΤΕΠ αυτό αναζητούν. Ο στόχος της διαλογής λοιπόν είναι να διασφαλίσει ότι οι ασθενείς θα λάβουν το κατάλληλο επίπεδο φροντίδας με βάση την κατάστασή τους.
Βέβαια, υπάρχουν αρκετά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όταν η διαλογή δεν εφαρμόζεται σωστά. Αυτά τα προβλήματα περιλαμβάνουν είτε την έλλειψη εφαρμογής διαλογής σε κάποια ΤΕΠ ή την υπερδιαλογή σε κάποια άλλα ΤΕΠ λόγω ανασφάλειας και την υποδιαλογή σε άλλα λόγω έλλειψης προσωπικού. Ένα από τα κύρια προβλήματα που παρατηρούνται σε πολλές μονάδες παροχής επίγουσας φροντίδας είναι η έλλειψη διαλογής. Αυτό δημιουργεί μεγάλο χάος στα ΤΕΠ, ειδικά ΤΕΠ που δέχονται μεγάλο όγκο ασθενών. Χωρίς καλή διαλογή, οι ασθενείς εξετάζονται, αντιμετωπίζονται με βάση τη σειρά με την οποία προσέρχονται στο ΤΕΠ και όχι με βάση τη σοβαρότητα της κατάστασής τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις να παραβλέπονται, ενώ άλλοι με λιγότερο σοβαρές περιπτώσεις να αντιμετωπίζονται πρώτα, γιατί ήρθαν πρώτοι στα επίπεδα. Καθυστερήσεις στη θεραπεία των σοβαρότερα των βαρέως πασχόντων ασθενών με χρονοεξαρτώμενα επίγοντα νοσήματα είναι πάντα επιζήμιο και δημιουργεί και γκρίνια στα επίγοντα. Η υπερδιαλογή εμφανίζεται όταν οι ασθενείς ταξινοποιούνται ως ασθενείς με υψηλότερη σοβαρότητα ασθένειας ή τραυματισμού από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό οδηγεί σε περιττές εξετάσεις, κατανάλωση πόρων, σε άσκοπες θεραπείες και άσκοπες εισαγωγές στο νοσοκομείο, οι οποίες βέβαια αυξάνουν το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, θέτουν τους ασθενείς σε κίνδυνο για ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως για παράδειγμα με τον απικισμό τους και δημιουργία παραγόντων για να έχουν λοιμώξεις στο μέλλον. Ταυτόχρονα, οι πόροι που καταναλώνονται στερούνται από ασθενείς με άλλες σοβαρές καταστάσεις που διαφορετικά θα τύχαιναν ίσως καλύτερης φροντίδας. Η υπερδιαλογή συχνά οφείλεται στην τάση αποφυγής της αποτυχίας εντοπισμού μιας σοβαρής διάγνωσης και συχνά αποτελεί και αίτιο συνωστισμού στα ΤΕΠ. Ένα φαινόμενο που οδηγεί σε γενικευμένη υποβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας. Τώρα, η υποδιαλογή συμβαίνει όταν οι ασθενείς ταξινοποιούνται ως ασθενείς με χαμηλότερη σοβαρότητα ασθένειας ή τραυματισμού από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Αυτό οδηγεί σε καθυστερημένη θεραπεία και βέβαια χειρότερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Η υποβάθμιση μπορεί να συμβεί για διάφορους λόγους, συνήθως αδυναμία στη σωστή αξιολόγηση, έλλειψη εκπαίδευσης ή εμπειρία στη διαλογή ή η επιθυμία ελαχιστοποίησης εισαγωγών στο νοσοκομείο, καθώς είπαμε, είναι ένα μεγάλο βάρος για το λιγοστό προσωπικό που δουλεύει πλέον στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η περιγραφή των διαδικασιών είναι πάρα πολύ σημαντική. Προϋποθέσεις προσωπικού, πόσο προσωπικό δηλαδή χρειάζεσαι και τι χωροταξία πρέπει να έχεις. Και επίσης πρέπει να παρουσιάσουμε ένα σωστό σύστημα διαλογής και αλγορίθμων που θα είναι χρήσιμοι, γρήγοροι και αξιόπιστοι για την καλή πορεία των ασθενών. Η αρχική διαλογή, είτε των περιπατητικών ασθενών, είτε των ασθενών που μεταφέρονται με ΕΚΑΒ, είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει το κάθε νοσοκομείο ή ο κάθε υγειονομικός σχηματισμός να βρει τις διαδικασίες του. Η εκ νέου διαλογή, το RE-TRIAGE, είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης, καθώς κάτι μπορεί να αλλάξει στους ασθενείς που περιμένουν αυτές τις ώρες στο σαλόνι αναμονής για να εξεταστούν. Ένα άλλο κομμάτι που θα ασχοληθούμε και θα μας απασχολήσει στο Εθνικό Σύστημα Διαλογής είναι και η διαλογή μαζικών καταστροφών, καθώς βλέπουμε πραγματικά πόσο συχνές είναι οι διαδικασίες μαζικών καταστροφών που συμβαίνουν πλέον στην κοινωνία μας. Και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτά. Άρα λοιπόν θα υπάρξει επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι πολύ σημαντικό να ελέγχουμε τους δείκτες ποιότητας για να γίνουμε καλύτεροι στις διαδικασίες και να τις βελτιώνουμε. Να ενημερώνουμε και το κοινό βεβαίως και τους ασθενείς που προσέρχονται, αλλά και τους υπόλοιπους ανθρώπους που εργάζονται στα ΤΕΠ. Ό,τι νομικά ζητήματα και αν εμφανίζονται πρέπει να τα συζητάμε με τις διοικήσεις. Η διαχείριση ασθενών χαμηλής οξύτητας που έχουν χρόνια προβλήματα υγείας είναι κοστοβόρα βέβαια για τους ασθενείς και για το σύστημα υγείας, αλλά είναι απαραίτητα να αξιολογήσουμε πόσο χρήσιμο θα είναι η σωστή διαλογή τους για να μπορέσουν να πάρουν και την περίθαλψη που τους αξίζει. Οι άνθρωποι που περιμένουν ώρες τα επίγοντα δεν τους βλέπουμε ποτέ και τελικά εξέρχονται χωρίς να έχουν εξεταστεί και διάφορες άλλες δυνατότητες που μπορούμε να έχουμε για την καλύτερη λήψη των σωστών αποφάσεων όσο γίνεται και να το αξιολογούμε αυτό μετά από κάθε εφημερία που τελειώνει. Προτινόμενη διαδικασία εκπαίδευσης σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητη. Η πρώτη εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ξέρουν ο καθένας στον υγειονομικό του σχηματισμό πώς θα λειτουργήσει και ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος. Και πιστέψτε με, αν δεν χρησιμοποιήσετε και αν δεν αλλάξετε διάφορους τρόπους και να συνεννοηθούμε όλοι μας μάλλον με τους νοσηλευτές, με τους διοικητικούς υπαλλήλους και με όλους τις υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες που έχουν
υπάρχουν που συμβάλλουν στη λειτουργία ενός σωστού ΤΕΠ, δεν μπορεί να κάνουμε τίποτε παραπέρα. Άρα λοιπόν, η ανάπτυξη τοπικού συστήματος εκπαίδευσης και οι εκπαιδεύσεις ανά νοσοκομείο ή ανά ΥΠΕ, η υγειονομική περιφέρεια, είναι πάρα πολύ σημαντικές και θα πρέπει να γίνουν στο μέλλον οπωσδήποτε. Οι απαιτούμενοι πόροι, τι είναι, προσωπικό, κατάλληλοι χώροι και άλλος εξοπλισμός που μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ποιον πέφτει η ευθύνη? Συνήθως στους διευθυντές των τμήματων επιγόντων περιστατικών. Όμως και αυτοί πραγματικά, επειδή πολλές φορές είναι μόνοι τους και παλεύουν μόνοι τους, μαζί με τους γιατρούς τους, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν το χώρο τους μέσα στα επίγοντα, πρέπει να βρίσκονται σε άμεση διασύνδεση με τους υπόλοιπους διευθυντές και με τη διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η χρόνη και η ποιότητα υπηρεσιών υγείας. Οι προϊστάμενοι της νοσηλευτικής και κυρίως του τμήματος επιγόντων περιστατικών, με τους αξιέπαινους νοσηλευτές των ΤΕΠ που πραγματικά τραβάνε μεγάλο φορτίο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τους βοηθάμε και να τους ακούμε. Και βέβαια, πάνω απ' όλα, οι διοικήσεις των νοσοκομείων που μας εμπιστεύονται, γιατί κρίνονται για το θέμα της αναμονής στα επίγοντα και για το πόσο άμεση είναι η παρέμβαση και σωστή που πρέπει να γίνεται στις ημέρες των γενικών εφημεριών και όχι μόνο βέβαια. Ποιες είναι οι προτάσεις για το μέλλον? Η ανάπτυξη εθνικής εφαρμογής διαλογής με δυνατότητα συλλογής και καταγραφής δεδομένων και επικοινωνίας με τα συστήματα ηλεκτρονικού φακέλου υγείας των νοσοκομείων. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται τώρα και με τα DRGs, μέσω του ΚΕΤΕΚΝΗ, να μπορέσουν τουλάχιστον όλα τα νοσοκομεία, όσο γίνεται, αν μη τι άλλο, της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας, να μιλούν την ίδια γλώσσα, να έχουν πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ένας ασθενής που μπορεί να έφυγε σήμερα από τα επίγοντα γιατί του δώσαμε εμείς εξιτήριο, δεν τον κάναμε εισαγωγή, αν την επόμενη μέρα πηγαίνει στο άλλο ΤΕΠ του επόμενου νοσοκομείου που εφημερεύει, να ξέρουμε με τι εικόνα πήγε, μήπως κάτι χάσαμε εμείς και θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι. Οι αλγόριθμοι που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, τα εγχειρίδια εκπαίδευσης και έντυπα διαλογής, τα οποία θα είναι όσο το δυνατόν πιο κοινά, τουλάχιστον για νοσοκομεία ή υγειονομικές μονάδες που έχουν τις ίδιες διαδικασίες, που βλέπουν περίπου τον ίδιο αριθμό ασθενών. Τους ειδικούς πληθυσμούς θα τους δούμε στην πορεία, είτε τους παιδιατρικούς ασθενείς, είτε τους περιπατητικούς ασθενείς. Νομίζω ότι το κάθε νοσοκομείο μπορεί και διαχειρίζεται σε αυτή τη φάση αυτές τις διαδικασίες και τώρα ειδικά στη μετα-COVID εποχή που είμαστε, να μπορούμε να βρούμε πάλι τα πατήματά μας για το τι χρειαζόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι στα επίγοντα. Οργανωτικά λοιπόν θέματα διαλογής, ανάπτυξη ιατρίου διαλογής σε κάθε ΤΕΠ, το οποίο το χωροταξικό και το λειτουργικό του κομμάτι θα πρέπει να το δει ο διευθυντής με την ομάδα του, ούτως ώστε θα το καθορίσει η ροή που έχει, ο όγκος των ασθενών, η βαρύτητα των περιστατικών που βλέπει και με τους πόρους στους οποίους έχει. Καθιέρωση σε όλα τα ΤΕΠ ενιαίας, ευέλικτης, αξιόπιστης, αποτελεσματικής και ασφαλούς αξιολόγησης κλίμακας διαλογής 5 επιπέδων είναι πάρα πολύ σημαντική. Εγώ είμαι πολύ υπέρ του ESI. Νομίζω και ακούστηκε και στο πρωινό συνεδριακό τραπέζι πόσο σημαντικό είναι το σύστημα αυτό και ταιριάζει περισσότερο στα ΤΕΠ της Ελλάδας. Από εκεί και πέρα, το πώς θα διευρύνει ο καθένας για το ΤΕΠ του ειδικά νοσήματα με διάφορες πρόσθετες κλίμακες, είτε είναι η κλίμακα HART, είτε ROSIER, είτε ISS, είτε το VAS score, είτε η εκτίμηση της ύψης με το New score, αυτά θα δοθούν στο Εθνικό Σύστημα Διαλογής και από εκεί και πέρα το πώς θα το αξιοποιήσει το κάθε νοσοκομείο, το κάθε υγειονομικό σχηματισμός, είναι σημαντικό για να βρει ο καθένας τις διαδικασίες του. Από εκεί και πέρα, η διαλογή κάθε ασθενούς που έρχεται στο νοσοκομείο, είτε έρχεται με δικό του μέσο, είτε περιπατητικός, είτε έρχεται με ΕΚΑΒ, είτε από άλλες δομές πρωτοβάθμιας υγείας, θα πρέπει να επαναξιολογηθεί και να ξαναγίνει διαλογή. Από τη διαλογή σε αυτή τη φάση εξαιρούνται τα παιδιατρικά επίγοντα, σε αυτή τη φάση το μείζον τραύμα. Ουσιαστικά νομίζω ότι όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με αυτό και έχουμε τις διαδικασίες μας για να αντιμετωπίζουμε ασθενείς που είναι σε επίπεδο ESI 1 και 2. Πολύ σημαντική και αυτό που θα πρέπει να τονιστεί στη διαδικασία αυτή και στο Εθνικό Σύστημα Διαλογής είναι η επικοινωνία με προνοσοκομιακές υπηρεσίες, με το ΕΚΑΒ, με το ΚΕΠΗ ΕΚΑΒ, με άλλα νοσοκομεία και με την πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας. Έτσι λοιπόν οι κλίμακες αξιολόγησης θα πρέπει να τεκμηριώνονται και να αξιολογούνται στο ιατρείο της διαλογής. Θα πρέπει να υπάρχουν τα ελάχιστα κριτήρια στελέχωσης του ιατρείου της διαλογής, είτε θα είναι μια διαδικασία που θα μπορούμε ανάλογα με κάποιες ειδικές ζώνες να παραπέμπονται οι ασθενείς
με την προτεραιοποίηση που τους αρμόζει, να υπάρχει μια ανάπτυξη δικτύου διαδικτυακής επικοινωνίας με τις κλινικές, με το ΕΚΑΒ και με άλλες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και να υπάρχει χωροταξική και λειτουργική επάρκεια είτε σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό είτε σε ανθρώπινο δυναμικό. Είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να ορίσει τη χωροταξία του, είναι προσβάσιμο το ΤΕΠ για να μπορέσει κατευθείαν ο ασθενής με το που θα έρθει μέσα στο νοσοκομείο να δει έναν γιατρό, το γιατρό της διαλογής. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεται κοντά στο χώρο της υποδοχής, κοντά στο σαλόνι που περιμένουν οι ασθενείς, στο χώρο αναμονής, και να υπάρχει οπτική επαφή με το κοινό, ούτως ώστε να επανεκτιμώνται οι ασθενείς που περιμένουν για αρκετές ώρες στα επίγοντα και να βλέπουμε αυτό το re-triage, αν χρειάζεται να παρέμβουμε. Η έκταση τώρα του χώρου διαλογής, ο τρόπος πρόσβασης, αν θα έχει μέσα εξοπλισμό για να κάνεις καρδιογράφημα ή άλλες εξετάσεις, αυτό προσαρμόζεται στο κάθε ΤΕΠ. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ότι ποιο ΤΕΠ λειτουργεί καλύτερα, αυτός που μόνο είναι ο γιατρός σε μία τζαμαρία ή ο νοσηλευτής που κάνει τη διαλογή και δίπλα υπάρχει ένας αξιολογητής δεύτερος που θα κάνει καρδιογράφημα μέσα σε 10 λεπτά σε ασθενείς που πραγματικά προσέρχονται στο νοσοκομείο και είναι επικίνδυνο να έχουν ένα οξύ στεφανιαίο σύνδρομο με όχι πολύ σαφή συμπτωματολογία, να μην τον χάσουμε. Από εκεί και πέρα η αναδιάρθρωση του χώρου θα είναι ανάλογα με τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε κάθε νοσοκομείο. Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι φτιάξαμε τις διαδικασίες μας στην περίοδο του COVID και ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα υπόλοιπα νοσήματα και ψυχιατρικούς ασθενείς και ασθενείς που βρίσκονται σε αμόκ μέσα στο νοσοκομείο και πρέπει να βρούμε τις σωστές διαδικασίες για να μην απορριθμιστούν η λειτουργία του τμήματος επειγόντων περιστατικών. Το τι θα έχει το κάθε ΤΕΠ θα το αναφέρουμε, θα μπορεί να το καθορίσει ο διευθυντής του κάθε ΤΕΠ σε συνεργασία με την προϊσταμένη ή τον προϊστάμενο των επειγόντων. Ο εξοπλισμός που θα έχει, τηλεφωνική γραμμή η οποία θα έχει άμεση πρόσβαση με το ΕΚΑΒ, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και από εκεί και πέρα έτσι θα καθιερωθεί η πρακτική διαχείρισης φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και σωστής αξιολόγησης και θεραπείας ή παραπομπή των ασθενών σε διάφορες ειδικότητες. Τα φάρμακα αξιολογούνται αν θα τα έχεις δίπλα σου ή όχι, σε διπλανό ιατρείο. Εμάς μας βολεύει στο τζάνιο γιατί ο χώρος της διαλογής έχουμε και καρδιογράφο και μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών, οπότε άμεσα μπορούμε να αξιολογήσουμε εκεί τον ασθενή και ακριβώς δίπλα λειτουργεί το περιπατητικό ιατρείο που έχουμε όλο το υγειονομικό υλικό που μπορεί να χρειαστεί σε περίπτωση που τύχει ένα επίγον περιστατικό για να το πάμε κατευθείαν, είτε να προσφέρουμε πρώτες βοήθειες εκεί και να πάει κατευθείαν στο ιατρείο, το οποίο πρέπει να του παρέχει τη σωστή φροντίδα. Η στελέχωση είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο δείκτης στελέχωσης μεταβάλλεται καθώς αλλάζει η εισρωή ασθενών και η βαρύτητα των ασθενών. Βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα, πόσοι ασθενείς έρχονται ανά ώρα, ο χρόνος που αφιερώνεται σε κάθε ασθενή ανάλογα με το επίπεδο βαρύτητάς του, η χρόνη αναμονής που έχουμε στο ΤΕΠ για να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι. Υπάρχει λοιπόν η διαδικασία, είτε το στελεχώνουμε με νοσηλευτικό προσωπικό, είτε με ειδικευμένους γιατρούς που έχουν εξειδίκευση και εμπειρία στην επίγουσα ιατρική. Πάντως, όποια διαδικασία και αν ακολουθήσει κανείς, είτε βάζει ειδικότητα όπως αυτή της γενικής ιατρικής που έχουν έτσι μια σφαιρική άποψη των διαδικασιών και των ειδικοτήτων που έτσι άπτονται των καταστάσεων που μπορούν να αντιμετωπίσουν, είναι πολύ σημαντικό και έγκυται στο κάθε έτσι, νοσοκομείο να καθορίσει τις διαδικασίες του. Γνώμη δική μου πάντως είναι ότι όλοι οι γιατροί και οι νοσηλευτές πρέπει να ξέρουν τι σημαίνει διαλογή. Πρέπει να είναι γνώστες με όλα αυτά τα νοσήματα τα οποία μπορεί να αντιμετωπιστούν σε ένα ΤΕΠ. Η ανάπτυξη τώρα της τεχνολογίας, οποιασδήποτε διαδικτυακής επικοινωνίας με το ΕΚΑΒ και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Στόχος είναι η χρόνη, η συνεργασία με τις ειδικότητες και η γρήγορη μεταφορά των ασθενών και η γρήγορη διεκπεραίωσή τους έτσι όπως πρέπει να γίνει. Είπαμε λίγα πράγματα για το re-triage. Η αρχική αξιολόγηση, ειδικά σε ασθενείς που είναι εκεί ESI 4 ή 5, εκεί λίγο μπορεί να μην δώσαμε την κατάλληλη σημασία, μπορεί να διέλαθε στην αρχή. Πρέπει όμως να είμαστε ικανοί να το επαναξιολογήσουμε, να έχουμε άμεση πρόσβαση
με το σαλόνι αναμονής των ασθενών και πρέπει να φουγκραζόμαστε τους ασθενείς που περιμένουν. Η εκπαίδευση και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού διαλογής είναι το κλειδί στην όλη υπόθεση. Είναι το κλειδί που πρέπει να κερδίσουμε από εδώ και μπρος, η σωστή οργάνωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού. Το σχήμα το έβαλα απλά για να τονίσω το εξής. Ό,τι και να βάζουμε ως εθνικό σύστημα διαλογής, είτε το ονομάζεις, βγήκε ένα ΦΕΚ από το Υπουργείο Υγείας, βγήκαν ειδικά guidelines σε ένα καινούργιο paper που μπορεί να βγει και έτσι πρέπει να φτιάχνουμε το σύστημα διαλογής μας. Το κάθε νοσοκομείο, ο κάθε υγειονομικός σχηματισμός ξέρει τις διαδικασίες του. Δεν θα του ορίσει κάποιο γενικόλογο σύστημα διαλογής πώς θα χειριστεί το νοσοκομείο του. Πολύ σημαντικό που θα ασχοληθεί επίσης το Εθνικό Σύστημα Διαλογής είναι κάποια προτυποποίηση κυρίων συμπτωμάτων κατά ICD-2, ούτως ώστε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι που κάνουν τριάζ, είτε είναι νοσηλευτές, είτε είναι γιατροί, κυρίως όμως οι γιατροί, να μπορούν σε περίπτωση που έχουν κάποια ειδικά συμπτώματα, να τα κατατάσσουν, πόσο γρήγορα πρέπει να γίνει το καρδιογράφημα, πόσο γρήγορα πρέπει να κάνω νευρολογική εξέταση, πόσο να εκτιμήσω τον πόνο, πόσο βαρύ ή βαθύ είναι το τραύμα του κάθε ασθενούς. Είναι μια τεράστια προσπάθεια, την έχει αναλάβει έτσι μια πολύ αξιόλογη ομάδα εργασίας στην Εταιρεία Επίγουσας Ιατρικής και πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον αναμένουμε τα αποτελέσματά της για να μπορέσουμε τουλάχιστον να έχουμε έναν μπούσουλα, θα το πω, για όποιον κάνει τη διαλογή να ανατρέχει κατευθείαν μέσω αυτού του συστήματος στα συμπτώματα στα κέρια συμπτώματα για να μην διαλάθει κάτι. Από εκεί και πέρα, το πόσο γρήγοροι θα είμαστε και το πόσα, βλέπετε εδώ, πόσα νοσήματα είναι και πόσα συμπτώματα που μπορεί να δει ένας γιατρός στη διαλογή, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι το έργο του, πολύπλοκο και κέριο, γιατί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα οφείλει να αξιολογήσει, να πάρει μία απόφαση και ίσως να την αξιολογήσει αν αυτή είναι σωστή ή όχι, ανατρίχοντας το περιστατικό, τι απέγινε μετά, όποιες και αν είναι έτσι οι απορίες του, ότι μήπως κάτι δεν πήγε καλά. Από εκεί και πέρα, αν θα χρησιμοποιήσουμε, προσπαθούμε να κάνουμε μια ανάμιξη των σκορ και των αλγορίθμων για να είναι λίγο πιο προσβάσιμη σε όλους, είτε σε νοσηλευτές, είτε σε γιατρούς, είτε με το σύστημα ABPU, συνδυάζοντάς το με το ESI, το new score για το θέμα της σύψης. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπορείς να διαχειριστείς πολύ σημαντικά ζητήματα, κάνοντας μόνο, ξέρω εγώ, το new score, για παράδειγμα, το ESI και το new score. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε και το έχουμε καταλάβει πάρα πολύ το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι υπάρχουν και ζούμε καταστάσεις μαζικής καταστροφής ή επίγουσες καταστάσεις που τα τμήματα επιγόντων περιστατικών πρέπει να ανταπεξέλθουν άμεσα κιόλα. Το ΤΡΕΑΣ καθορίζει τις προτεραιότητες στην αντιμετώπιση των ασθενών και πώς θα γίνει η σωστή τους αντιμετώπιση. Αρκετοί ασθενείς που προσέρχονται στα επίγοντα του νοσοκομείου θα προσέλθουν χωρίς να έχει προηγηθεί καμία εκτίμηση από το νοσοκομιακό σύστημα, τι να προλάβουν και αυτοί οι άνθρωποι άλλωστε. Το τριάζ είναι απαραίτητο με την είσοδο του ασθενή στο ΤΕΠ, ακόμη και αν έχει προηγηθεί τριάζ στο χώρο του συμβάντος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας, καθώς θα πρέπει να ορίσουμε και να είναι έτοιμα όλα τα ΤΕΠ όλων των νοσοκομείων, όλων των υγειονομικών σχηματισμών, για να μπορούμε να ανταπεξερχόμαστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν ήταν μακριά τα ΤΕΜΠΗ, ειδικά από εσάς στη Λάρισα. Πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι έτοιμοι για τέτοιες καταστάσεις. Είδαμε αυτό το διάστημα τι συνέβη και στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Πρέπει λοιπόν όλοι να έχουμε αυτές τις επιχειρησιακές φάσεις σχεδίων, μια φάση πλήρους ανάπτυξης που, πιστέψτε με, κανένας μέσα στο νοσοκομείο δεν περισσεύει. Ακόμα και οι διοικητικοί υπάλληλοι μπορούν και έχουν θέση και έχουν χώρο στο να κάνουν πράγματα και να συνεισφέρουν στη σωστή αντιμετώπιση και στην πιο ταχύ αξιολόγηση όλων αυτών των ασθενών που καταφτάνουν σε ένα οξύ συμβάν. Να βρίσκεται λοιπόν στη φάση μιας πλήρους ανάπτυξης και από εκεί και πέρα να υπάρξει η φάση της αποκλιμάκωσης και της αποκατάστασης του νοσοκομείου ή του υγειονομικού σχηματισμού και από εκεί και πέρα να ακολουθηθούν οι πρέπουσες διαδικασίες καταγραφής των ασθενών που έχουν προσέλθει
στο νοσοκομείο για περίθαλψη σε τέτοιες καταστάσεις μαζικής καταστροφής. Το θέμα είναι ποια θα είναι η ουδός ενεργοποίηση του σχεδίου, είτε την εντολή θα μας τη δώσει το ΕΚΑΒ, είτε θα την ακούσουμε από τις ειδήσεις, είτε από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Πάντως, οφείλει ο διευθυντής του ΤΕΠ, γενικώς όποιος εφημερεύει στα επίγοντα, ο προϊστάμενος του ΤΕΠ να είναι έτοιμος, και μην ξεχνάμε τα συστήματα Περσέας και Σόστρατος, τα οποία καλό είναι να τα επικαιροποιούμε, για να είναι όλοι γνώστες αυτών των καταστάσεων, για να ξέρουν πώς θα διαμοιραστούν οι ρόλοι, να ξέρουμε πώς διαμορφώνεται το ΤΕΠ σε τέτοιες καταστάσεις. Κυρία Γιαρακάρη, σας ζητώ συγγνώμη, αλλά επειδή έχουμε ήδη καθυστερήσει. Τελειώνω. Νομίζω είναι η τελευταία διαφάνεια που έχω. Οπότε από εκεί και πέρα, το τι σύστημα θα χρησιμοποιήσει ο καθένας, ένα Simple Triage, ένα Advanced Triage, το ESI, είναι στις διαδικασίες που θα ακολουθήσει ο κάθε υγειονομικός σχηματισμός. Τα ΤΕΠ είναι νευραλγικά τμήματα. Επίγουσα περίθαλψη χρειάζεται, πρέπει να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι ασθενείς. Σίγουρα θα μας βοηθήσει το Εθνικό Σύστημα Διαλογής. Μόλις είμαστε έτοιμοι, θα το λάβετε όλοι και θα το αξιολογήσετε και ο καθένας θα το προσαρμόσει στις δικές του διαδικασίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.